Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Βαγιανάτε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Μινέτο, κύριε Προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Μελισσά, αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων και Πανελληνίας Ιθάκης, σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση παρουσίασης δύο εμβληματικών συγγραμμάτων του διδάκτορου ιστορίας Ραϊμόντου Αλβανού, διδάσκοντος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ Δημόσια Ιστορία. Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα το βιβλίο «Ο Ελληνικός Εμφύλιος, Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες», καθώς και το σύγγραμμα «Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες, κράτος και πολιτικές ταυτότητες στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου». Στη συνέχεια, θα πάρει η συντονίστρια της συζήτησης, κυρία Θεοδόρα Ζαφυράτου, προϊσταμένη των ΓΑΚ Αρχεία Νομού Κεφαλινίας. Κυρία Ζαφυράτου, έχετε το λόγο. Διαφυλώσουμε αρχαιακό υλικό από τον 16ο αιώνα, δηλαδή από το 1500 και μετά από τα νησιά, η Κεφαλονιά, δηλαδή λίγο νωρίτερα και έρχεται. Το 1500 η Κεφαλονιά καταλαμβάνεται από τους Βενετούς και περνάει στην κυριαρχία των Βενετών μέχρι σήμερα. Στόχος λοιπόν είναι όλα αυτά να είναι προσβάσιμα στην έρευνα αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται όχι μόνο για την ιστορία αλλά και που θέλει να εξυπηρετήσει το ένομο συμφέρον του μέσω επισήμων αποδεικτικών τεκμηρίων όπως είναι παραδείγματος χάρη συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτικά αρχεία, νοσοκομιακά αρχεία κτλ. Το δεύτερο βιβλίο είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Δεν έχει τόσο επιστημονικό χαρακτήρα. Ωστόσο, το πολύ σημαντικό για αυτό το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι εγείρει ερωτήματα, προκαλεί και αντιδράσεις και επομένως οδηγεί σε γόνιμο και δημιουργικό διάλογο. Αυτά από μένα. Θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές. Πρώτος ομιλητής στη σημερινή μας εκδήλωση είναι ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος Ηλίας του Μασάτος. Καλησπέρα από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ και τον Ραϊμόντο και το Σύνδεσμο Φιλολόγων και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για αυτή την πρόσκληση για τη σύγχρονη Ελλάδα. Την εποχή του Μεσοπολέμου, σε ένα χώρο όπως η Μακεδονία, όπου συντελείται μια ιδιαίτερη κοσμογονία. Ένας χώρος που επί αιώνες υπάρχουν πολλές εθνοτικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και εν γέννη πολιτισμικές ομάδες υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Οι θρησκευτικές κοινότητες είναι και διοικητικές οντότητες. Οι τοπικές κοινότητες έχουν μεγάλη δύναμη. Από τη μία λοιπόν, οι Σλαβόφωνοι, ξένοι γλωσσικά με έρευστη, ιδαρή, ελαστική εθνική συνείδηση, είναι όροι που χρησιμοποιούσαν σε εκθέσεις πολιτική και διοικητικά στελέχη της περιοχής. Η στρατηγική επιλογή του κατακαιρματισμού της γης σε πολλές μικρές ιδιοκτησίες και η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας θα καθορίσει την οικονομική πορεία της Ελλάδας, ολόκληρης της Ελλάδας, όχι μόνο της Μακεδονίας, για πολλές ακόμη δεκαετίες. Οι πολιτευτές και οι βουλευτές γίνονται οι διάβλοι επικοινωνίας των τοπικών κοινοτήτων με την κεντρική διοίκηση. Η εκλογική συμπεριφορά είναι αυτή που είναι, όχι αυτή που πρέπει ή που θα θέλαμε να είναι ή που είναι δίκαιο ή που είναι ορθολογικό να είναι. Ραϊμόντος Αλβανός διαπιστώνει την ανεκτικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν στο Μεσοπόλεμο οι κοινότητες αυτές με απότερο στόχο τη συνεκτικότητα του κράτους και τη μεγάλη αλλαγή που παίρνει η δικτατορία του Μεταξά, η οποία με απαγορεύσεις της χρήσης της γλώσσας και καταστολή επιχειρεί τη βίαιη αφομοίωση των Σλαβόφων. Ο Ραϊμόντος Αλβανός μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να διαπιστώσουμε σε ένα κρίσιμο βηματισμό της ελληνικής ιστορίας πόσο σύνθετη είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα σε περιόδους μεγάλων αλλαγών. Σας ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Κώστα Πετράκη, είναι λέκτορας του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Μας συγχωρείτε, ναι. Να μιλήσω πρώτα απ' όλα για τον τίτλο του βιβλίου που εξαιρεί τη λέξη πόλεμος, την υπερίσσεται, δεν την αναφέρει και να πω ότι όπως όλοι γνωρίζουμε ένας εμφύλιος πόλεμος είναι ένας από τους πλέον σκληρούς και άγριους πολέμους. Και θέλω επίσης να πω ότι όλο το βιβλίο του Ραϊμόντου Αλβανού αξίζει μεταξύ πολλών άλλων στο ότι έχει
επικεντρώσει στην έννοια των ταυτοτήτων, των πολιτικών ταυτοτήτων που ανήκουν στις ευρύτερες κοινωνικές ταυτότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε έναν αριστερό προσανατολισμό, τότε θα σκέφτεστε έτσι. Θα έχετε δηλαδή αυτή την πολιτική ταυτότητα. Να επιμείνω στην έννοια του πολέμου. Η έλλειψη και ο πόλεμος είναι αυτά που ονομάζουν την αλλαγή στη σύλληψη των κοινωνικών πραγμάτων. Ο Σαραντός προσπάθησε να είναι δίκαιος. Προσπάθησε να μην είναι στερεοτυπικός. Αυτό το γνώρισα αρχικά και στις 4 ομιλίες στο σεμινάριο που, όπως υπόθηκε, οργανώσαμε με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων. Νομίζω και πάλι ότι το βιβλίο εισφέρει γνώσεις και περιεχόμενο και σημασίες για τον εμφύλιο, κάνοντας ένα πέρασμα από τον Μεσοπόλεμο και μετά. Μια επιμονή στη μελέτη, όπως θα έλεγα, σαν μια μελέτη του παρελθόντος, δηλαδή αυτό που είναι πιο πίσω, πιο παλιό από το ήδη παρελθοντικό που εξετάζουμε. Προσπάθησε να πει ένα όχι στο ας μην μιλάμε για το δύσκολο παρελθόν. Θέλω να διαβάσω μέσα από το βιβλίο, θα διαβάσω 2-3 σημεία του βιβλίου, σελίδα 57, τα Δεκεμβριανά. Ήταν η μοναδική περίπτωση στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που συμμαχικές δυνάμεις πολέμησαν εναντίον δυνάμεων της αντίστασης. Ο κύριος Αρβανός υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία. Πέρα, πίστευα ότι το επάγγελμα του ιστορικού, σε αντίθεση με του πυρηνικού φυσικού, ας πούμε, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να βλάψει κανέναν. Τώρα ξέρω ότι κάλλιστα μπορεί. Οι μελέτες μας μπορούν να γίνουν εργοστάσια όπλων σαν τα εργαστήρια όπου ο Ήρα έμαθε να μετατρέπει χημικά λιπάσματα σε εκρηκτικά. Πέρα από τη γενική ευθύνη που έχουμε απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, έχουμε και το ειδικότερο καθήκον να ασκούμε κριτική στις πολιτικο-ιδεολογικές χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας. Αυτή τη συζήτηση σχετικά με τις συμπληρώμενες εκδοχές του παρελθόντος που συνδέονται με διαφορετικές ιδεολογικές χρήσεις του και τελικά με διαφορετικές ταυτότητες, ήθελα να αναδείξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ραϊμόντο, δεν έχετε τον λόγο. Κάποιες ευχαριστίες επιτρέψτε μου. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Ζαρτζάνη και την Τώρα Τσαφυράτου που αμέσως, μόλις τους πρότεινα, με μεγάλη προθυμία, δέχτηκα να συνδιοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά και την Κοριανέλλον Βιβλιοθήκη που μας φιλοξενεί σήμερα σε αυτό το υπέροχο κτίριο και την κυρία Κάτι που είναι εδώ και μαζί μας. Εννοείται τους ομιλητές μας, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο Κώστα Πετράκη και τον επίσης αγαπητό και πολύ εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου Ηλία του Μασάτο. Και μια τελευταία ευχαριστία που την οφείλω στις εκδόσεις Επίκεντρο που μας στείλανε τα βιβλία και στον Νικολά Βιντονή, τον νεαρό που είναι και μας βοηθάει με τις πωλήσεις εδώ και είναι μαζί μας σήμερα. Αλλά έχουμε ένα πολύ κέριο κοινό σημείο και τα δύο προσπαθούν να συζητήσουν, να αντιληφθούν τι είναι αυτό το πράγμα που λένε ταυτότητα. Ακριβώς. Είναι η κεντρική έννοια, το κεντρικό ζητούμενο για να κατανοήσω τόσο το πώς λειτουργώ τελικά εγώ, όσο και το πώς λειτουργούν οι άλλοι γύρω μου. Δύσκολο θέμα, αλλά πολύ σαρβαστικό. Νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να κατανοήσουμε τις διαδικασίες αυτές, να μπούμε στην περίοδο του Μεσοπολέμου που έχει πάρα πολύ ζουμπή. Εγώ θεωρώ ότι η περίοδο του Μεσοπολέμου είναι η πιο σημαντική περίοδο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το πρώτο λοιπόν βιβλίο είναι μια πιο έτσι, ας το πούμε, συστηματική, ερευνητική, επιστημονική δουλειά. Το δεύτερο είναι μια ξενάγηση. Και εγώ στις δικές μου αγγυλώσεις, βεβαιότητες κτλ. Ποτέ ακόμα και ο καλύτερος επιστήμονας ιστορικός, αν σας πει αυτή είναι η αλήθεια, είναι κακός επιστήμονας. Δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία, υπάρχει προσπάθεια για αντικειμενική ιστορία. Αυτό προσπάθησα να κάνω και στα δύο του. Προσπάθησα χωρίς να είμαι σίγουρος ότι το κατάφερα. Το λέω στην εισαγωγή και στα δύο,
ότι ελπίζω να υπάρχουν άνθρωποι που θα με διαψεύσουν με επιχειρήματα και θα προχωρήσουν τη γνώση μας και τον παρελθόν. Έτσι προχωράει η άλλη επιστήμη. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό για το εμφύλιο που είναι η ξενάγηση, που σας έλεγα προσπάθησα να γίνω χρήσιμος, προσπάθησα και τότε και τώρα στο βιβλίο να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να δώσω μια πρώτη επαφή με την ιστορία της 1940 σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση, δηλαδή θέλω ακόμα και κάποιους μαθητής που δεν έχει διαβάσει ποτέ τίποτα για το εμφύλιο, να καταλάβει στο μυαλό του τα βασικά γεγονότα, είναι τα βασικά, γι' αυτό είναι μια συνοπτική ιστορία. Και δεύτερον, να στρέψω την προσοχή μας όχι μόνο στο τι έγινε στα 1940, στο παρόν και το πώς ο τρόπος που εμείς σήμερα βλέπουμε τα γεγονότα του παρελθόντος συνδέονται με τις ταυτότητές μας. Αυτό λοιπόν ήταν η προσπάθειά μου να δείξω τις διαφορετικές αντιπαλόμενες μνήμες που αντιστοιχούν σε συγκρότητες ταυτότητες. Και τελικά δεν είναι ένα βιβλίο για 1940. Άμα το διαβάσετε, δείτε ουσιαστικά ένα βιβλίο που αφορά όλο τον ελληνικό 20ο αιώνα. Εγώ προτείνω κάτι διαφορετικό. Εκτός από τις διαφορές που πρέπει να τις ξέρουμε και τις γράφω, να σκεφτούμε και τις ομοιότητες. Πόσο παιδιά της ίδιας κουλτούρας ήταν τελικά οι δύο οι αντίπαλοι του εμφυλίου. Πόσο πολύ διαφορετικοί ήταν από εμάς. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλοί από εμάς και σήμερα σε αυτή την αίθουσα ψάχνουμε να βρούμε πόσο μοιάζαμε με τον ένα αντίπαλο ή με τον άλλο αντίπαλο, ανάλογα με το που είσαστε. Δεν βλέπουμε όμως πόσο πολύ διαφέρουμε από τους αντίπαλους του εμφυλίου. Πόσο πολύ μοιάζανε σε θέματα όπως ας πούμε η συλλογική ευθύνη, η οικογενειακή ευθύνη. Το γνωρίζετε ότι εκτελούσαν και οι δύο αντίπαλοι του εμφυλίου. Παιδιά των αντιπάλων τους. Ίδιο. Όταν δεν βρίσκανε αυτούς που τους κάνανε το κακό, αυτούς που θεωρούσαν τους κάνανε το κακό, εκτελούσαν τα παιδιά, τις γυναίκες τους και τα λοιπά, γίνει και στην κεφαλογιά αυτό. Να πω πολλά. Τι να πρωτοπώ, ούτως ή άλλως νομίζω θα τα βρείτε και στο βιβλίο. Να πω μόνο ότι συζητήθηκε πάρα πολύ και αυτό ήταν με μεγάλη τιμή τέτοια εποχή του χρόνου που απόσπασμα του βιβλίου μπήκε στις παλιακές εξετάσεις. Το πρώτο απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου με τίτλο «Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία». Εσείς σήμερα, αν το πάρετε το βιβλίο, θα διαβάσετε την τέταρτη έκδοση. Στην τρίτη και στην τέταρτη έκδοση έγραψα ένα επίμετρο που αναφέρομαι ακριβώς αυτό το θέμα. Ο εμφύλιος αφορά την καθημερινότητα του καθενός από εμάς. Άποψη, την άποψη διαφωνούμε, με το πρόσωπο. Συνήθως κάθε φορά όλοι μας το κάνουμε. Και εγώ διαφωνώ και αμέσως βλέπω ότι ρέπω σε μια κατάσταση όπου θυμώνω και προσπαθώ να ακυρώσω τον συνομιλητή μου. Αυτό είναι το λάθος. Αυτά και νομίζω ότι σας κουράσαμε. Ευχαριστώ Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς τον συγγραφέα για την παρουσίαση των βιβλίων που μας έκανε κοινωνούς αυτών των δύο συγγραμμάτων, τους εξαιρετικούς ομιλητές, την συντονίστρια και συνδιοργανώτρια κυρία Ζαφυράτου, την Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη που πάντοτε ανταποκρίνεται με προθυμία στα αιτήματα και ιδιαίτερα την κυρία Αντωνέλου που με καρτερικότητα υπομένει κάθε φορά. Έτσι, ναι. Θα τα πω. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κ. Λεβιζόπουλο που ήταν πριν, μέχρι κάποια στιγμή, και τον Κεφαλονίτη που πάντοτε ανταποκρίνεται και παρίσταται στις εκδηλώσεις και τις καλύπτει. Όλους εσάς που βρεθήκατε απόψε εδώ, αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.